Ας ξεκινήσουμε λίγο από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον Εύρο και εκεί την περιοχή του Μελισσοκομείου. Πολύ μπέρδεμα, δηλαδή άλλοι λένε μπήκαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, άλλοι λένε δεν μπήκαν καθόλου, έχουν λίγο μπερδέψει τις ιστορίες εκεί με τα σύνορα, με τον Εύρο. Εσείς οτιδήποτε ξέρω έχετε ίδια εμπειρία από την περιοχή αυτή. Θα ήθελα το δικό σας το σχόλιο και θα ήθελα και το ότι δεν βλέπω μέχρι στιγμής παρούσα την περιφέρεια σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε κύριε Μαρκολίδη, εγώ ασχολήθηκα από το 2011 μέχρι το 2014 επισταμένως με την υπόθεση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που είχαν να κάνουν με πλημμύρες, κουνούπια κτλ. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, όταν ασχολείσαι με τέτοια θέματα, πρέπει να έχεις και γνώση των συνόρων. Λοιπόν, το θέμα είναι περίπλοκο. Βέβαια, δεν μπορώ να σχολιάσω τα συμβάντα, διότι δεν έχω άμεση πληροφόρηση. Ναι, την πληροφόρηση που έχουν όλοι οι πολίτες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, στην περιοχή έχω πλήρη επίγνωση το τι ισχύει, το τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Εύρος είναι ένα μεγάλο ποτάμι, το οποίο κατεβάζει πολλές φορές ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες. Και το ποτάμι αυτό δεν είχε γίνει καμία εργασία διευθέτησης μέχρι και τη δεκαετία του 1930. Το 1923 συμφωνήθηκε να συσταθεί μια επιτροπή η οποία να καθορίσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η επιτροπή αυτή συνεδρίασε και τελικώς το 1926 πάνω σε ένα υπόβαθρο θεωρητικό χάρτη της Αυστρο-Ουγγαρίας χαράχτηκαν τα σύνορα γραφικά. Και λέω γραφικά διαγραφής, όχι τριγωνομετρικά. Δεν καθορίστηκαν τα σύνορα με συντεταγμένες δηλαδή. Δεν γράφτηκαν συντεταγμένες, απλά πήραν ένα χαρτί, σχεδιάσαν και είπαν από εδώ Ελλάδα, από εδώ Τουρκία. Οι υπογραφές ακριβώς. Τότε το ποτάμι, τα σύνορα καθορίστηκαν ως η μέση ροή του ποταμού, του τότε ποταμού. Με εξαίρεση το κομμάτι του Κάραγατς, βέβαια, τα 12,5 χιλιόμετρα στις Καστανιές, όπου εκεί υπάρχουν 23 πυραμίδες. Και εκεί δεν υπάρχει αμφισβήτηση και μάλιστα τα συγκεκριμένα σύνορα έχουν κλειδωθεί και με νεότερη συμφωνία όσον αφορά τις συντεταγμένες, δεν είναι αποδεκτό σύστημα συντεταγμένων γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στο ποτάμι. Αν πάμε λοιπόν σήμερα στο γραφικά να εφαρμόσουμε τη γραμμή του 26, θα βρούμε ότι το μισό ποτάμι είναι μέσα στην Ελλάδα και το άλλο μισό μέσα στην Τουρκία. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Μπορεί να μιλάμε για μέτρα, αλλά σίγουρα δεν είναι τα σημερινά σύνορα. Διότι επιπρόσθετα, τη δεκαετία του 30 και του 50 έγινε άλλη διευθέτηση του ποταμού. Περιορίστηκε δηλαδή η ροή της κήτης του, δεν πλημμύριζε δεξιά και αριστερά. Και επίσης έγιναν και κάποιες ευθυγραμμίσεις. Αν δεν απατώμε, τέσσερις και κάτω στο. Μία σίγουρα έγινε το 1955. Ναι, υπάρχουν διευθυντές, οι οποίες ευθυγραμμίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν, σας είπα, με μια μελέτη της Χάρζα, που την ξέρω, από το 1932-33 εκεί, και η τελευταία έγινε το 1955. Λοιπόν, αυτές οι ευθυγραμμίσεις περιλάμβαναν ουσιαστικά κατάργηση με αντρισμών, με στόχο να γίνουν στη συνέχεια ανταλλαγές εδαφών. Δηλαδή κομμάτια τα οποία βρισκόντουσαν ανατολικά της ευθυγράμμισης να πάνε στην Τουρκία και αυτά που βρισκούνται δυτικά της ευθυγράμμισης να πάνε στην Ελλάδα. Αυτές οι ανταλλαγές όμως δεν έγιναν ποτέ. Και έτσι αυτή τη στιγμή, επειδή τα νερά πλέον δεν υπάρχουν στους μεανδρισμούς αυτούς, αλλά υπάρχουν στην ευθυγράμμιση, με την Τουρκία έχουμε και εκεί χερσαία σύνορα, όχι μόνο στο Κάραγας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να εισέλθει από τη μία χώρα στην άλλη, αβρόχης πως χωρίς να βρέξει τα πόδια του καθόλου. Διασχίζοντας μία αποξηραμένη κήτη. Εκεί λοιπόν έγινε και το περιστατικό αυτό. Πρόκειται για τον θύλακα, ας πούμε, των Φερών, όπως τον λέμε, που είναι ένας θύλακας της τάξης των 10.000 στρεμάτων, όπου στο νότιο άκρο του θύλακα, εκεί που ενώνεται δηλαδή η παλιά κήτη με την καινούργια, όπου στην παλιά κήτη έχουν μείνει και κάποια νερά, έχει δημιουργηθεί μια βαλτώδης έκταση, όπου φυσικά δεν είναι ορατά τα σύνορα, δηλαδή δεν είναι ορατή ούτε η παλιά κήτη. Υπάρχει μόνο η καινούργια κήτη, η οποία ουσιαστικά σκήτως είναι διέρχεται μέσα
από την από το τουρκικό έδαφος, είναι κομμάτι του Εύρου δηλαδή που διέρχεται μέσα από το τουρκικό έδαφος. Όπως λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, ο Εύρος διέρχεται μέσα από, από ελληνικά εδάφη, εκεί που είναι το πέταλο του Πέπλου. Αυτά είχε συνδυαστεί να ανταλλαγούν τα δύο πέταλα, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτή η ανταλλαγή, έτσι παραμένουν εθνικά εδάφη της Ελλάδας και της Τουρκίας εκατέρωση. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν η Ελλάδα ξεκίνησε να κάνει την περίφημη περίφραξη μέσα στο ελληνικό έδαφος. Υπήρχαν κάποιες αντεκρίσεις από τους Τούρκους, διότι τα σύνορα εκεί δεν είναι καθοριζημένα όπως σας είπα τριγωνομετρικά, και εκεί έγινε όλη η ιστορία. Το μεγισοκομείο που λένε είναι ένα χιλιόμετρο νοτιότερα. Απλά έχει καθορίσει την ονοματοθεσία, ας πούμε. Στο μεγισοκομείο δεν υπήρξε θέμα. Το μεγισοκομείο είναι ένας άλλος θύλακας ανατολικά του ποταμού, που είναι καμιά δεκαπενταριά 20 στρέμματα, παραπάνω δεν είναι. Εκεί λοιπόν είναι ένα κτήμα, το περίφημο κτήμα Μιχαηλίδη, όπου ο αγρότης εκεί παλιότερα πήγαινε με μια σχεδία και καλλιεργούσε τα χωράφια του. Τώρα η σχεδία την πήρε το ποτάμι, υπήρξε θέμα το ποιος θα την πληρώσει τη σχεδία, ποιος θα την κάνει, μπας περιπτώσει δεν είναι του παρόντος αυτή τη στιγμή και δεν έχει σχέση με το θέμα ότι πληροφορήθηκα. Ναι. Απλά στο νοτιότερο σημείο, τώρα δεν ξέρω αν γίνομαι και πολύ σαφής, όχι, μια χαρά, νομίζω ότι γίνεται σαφής, κύριε Κατσιμίγα, γίνεται σαφής ότι αυτή τη στιγμή, το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή τα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας είναι ορισμένα τριγωνομετρικά με συντεταγμένες. Μόνο τα 12,5 χιλιόμετρα του Κάραγατς και μάλιστα με πρόσφατη συμφωνία που υπογράφει το 2013 καθορίστηκαν οι θέσεις των 23 πυραμίδων με ένα κοινό διεθνές σύστημα αναφοράς. Άρα στην πραγματικότητα, επί της ουσίας, δεν μπορούμε να είμαστε τελείως σίγουροι για το αν μπήκαν ή όχι. Από τη στιγμή που δεν είναι ορισμένα τα σήμερα τριγωνομετρικά μας, σε θέσεις δεταγμένες. Σας είπα. Αυτό ισχύει και για τα δύο μέρη. Βέβαια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συντεταγμένες και υπάρχει γραφική απεικόνηση των σύνορων, τα σύνορα αυτά, και μάλιστα το ποτάμι, όπως σας είπα, έχει αλλάξει και η ροή του κτλ. De facto όμως, κοιτάξτε, θεωρείται ότι σύνορα είναι ο μέσος ρούς που ισχύει σήμερα. De facto, αυτό δεν είναι... De facto ισχύει σήμερα ή ισχύει το 23. Γιατί δεν μπορεί, γιατί... Το 23 σχεδιάστηκε ο μέσος ρούς επάνω στο στρατιωτικό χάρτη που σας είπα τον Αστρό. Άνα μπράβο, ναι όμως κύριε Κατσινίδα, όλοι μας ξέρουμε... Το ποτάμι έχει αλλάξει. Προφανώς, αυτό είναι δεδομένο ότι θα άλλαζε. Οι Τούρκοι δεν έχουν συμφωνήσει να καθοριστούν τριγωνομετρικά σύνορα, γιατί στη συνέχεια δεν θέλουν, φοβούνται ότι αν καθορίσουν τριγωνομετρικά σύνορα στο ποτάμι, ενδεχομένως στη συνέχεια να γίνει αυτό στη θάλασσα και αυτοί επιθυμούν να έχουν μια νεφελώδη κατάσταση στα θαλάσσια σύνορα. Όμως το σωστό όμως είναι ότι να γίνουν τριγωνομετρικά, σωστά. Φυσικά και είναι σωστό, αλλά αυτό πρέπει να το συμφωνήσουν δύο μέρη όμως. Καταλαβαίνετε, και η Τουρκία επιμένει να μην καθορίζονται τα σύνορα. Μάλιστα. Ωραία. Και σας λέω λοιπόν ότι de facto θεωρούνται σύνορα ο σημερινός μέσος ρούς του ποταμού και εκεί που έχουμε τις αποξηραμένες κοιτές, δηλαδή εκεί που έχουν γίνει αυτή η γραμμή σας, θεωρείται η μέση της παλαιάς κοιτής, η οποία όμως αυτή δεν είναι καθορισμένη όπως είναι τα άλλα χερσαία σύνορα με πυραμίδες ή με συνοριακή άβλακα κτλ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, διότι καταλαβαίνετε ότι η γραμμή του 1926, εάν μεταφερθεί σε σημερινά δεδομένα, από μόνη της έχει 4 μέτρα πλάτος. Βέβαια. Η γραμμή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πείσουμε παραβίασα σε συγκεκριμένη όμως περιοχή. Επιτρέψτε να πω ότι είναι μια περιοχή η οποία είναι βατώτη, δηλαδή δεν πρέπει να πατήσει άνθρωπος. Η συμβολή δηλαδή της παλαιάς κήτης με την γράμμιση. Τώρα, το τι ακριβώς διεμήθηκε, τι συνέβη εκεί, δεν το γνωρίζω. Πάντως, τέτοια επεισόδια έχουμε συχνά. Ναι, κατανοητό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, πάρα πολλές φορές κυνηγοί, ιδίως από την πλευρά της Τουρκίας, εισέρχονται μέσα στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας, όπως σας είπα, χωρίς να βρέξουν τα πόδια, το αυρό της υποσύ που λέγανε οι αρχαίοι. Ναι, το έχουν φανταστεί. Στο ελληνικό έδαφος, το γνωστό ρητό, κυνηγώντας πουλιά. Και πολλές φορές συλλαμβάνονται, τους κάνουμε πίσω όταν διαπιστώνεται ότι
δεν είναι τέτοια πρόθεση για άλλο σκοπό. Θα είναι συνηθισμένα περιστατικά που δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Όταν όμως αναμειγνύεται στρατός, γιατί προφανώς από ό,τι πληροφορήθηκα υπήρχαν και δικές μας δυνάμεις γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, προκειμένου να καθορίσουν τη θέση που θα κατασκευαστεί ο φράχτης. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές ότι ο φράχτης δεν κατασκευάζεται επί της ιστοριακής γραμμής, αλλά είναι η ελληνική υπόθεση, κατασκευάζεται λίγα μέτρα επί του ελληνικού εδάφους. Τώρα το τι ακριβώς διενύφθη εκεί δεν μπορεί. Είναι μπάχαλο. Είναι μπάχαλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι πρέπει κάποια στιγμή να καθοριστούν σοβαρά τα σύνορα με σωστό επιστημονικό. Πρέπει να συμφωνηθεί εκατέρωθεν. Δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα. Κατανοητό. Πολλές φορές μας τα έχει βασανίσει.